Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Γάκη, Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης της πόλης. Κύριε Γάκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά και να μου πείτε ποιες είναι οι δράσεις που έχετε κάνει προκειμένου να προσελκύσετε αρκετούς επισκέπτες, όχι μόνο φυσικά τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και τον εξωτερικό που μας ενδιαφέρει πολύ. Κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο απευθυνόμαστε προς τον εξωτερικό τουρισμό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι πέρα από τα πάρα πολλά press trips τα οποία έχουν διοργανωθεί κυρίως από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που εδώ και περίπου 1,5 μήνα πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος ο Αγγελούδης, έχουμε κάνει μία καμπάνια για πρώτη φορά ενισχύοντας τον προσκυνηματικό τουρισμό. Θέλοντας να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό για το Πάσχα. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά στους Βαλκάνιους ομόθρησκούς μας, οπότε ήταν μια σκέψη να ενισχύσουμε τον προσκυνηματικό τουρισμό. Και το κάναμε αυτό με αρκετές δράσεις. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε μια έλλειψη οπτικοακουστικού υλικού που αφορά τις ιερές τελετουργίες των ημερών, αλλά και θύμων που υπάρχουν στην πόλη. Έτσι λοιπόν κάναμε καταρχήν μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Μετά από 14-15 χρόνια επαναφέραμε την Λατρευτική Εβδομάδα, όπου εκτός από μουσική, γιατί κάτι παρόμοιο υπάρχει και στην Αθήνα, Εβδομάδα Λατρευτικής Μουσικής, που ήταν ένας θεσμός παλιά που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη και σταμάτησε το 2011. Προσπαθούμε μέσα από τη Λατρευτική Εβδομάδα και με το χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Βυζαντινής μουσικής, από διαφορετικά είδη μουσικής, να αναδείξουμε και τα μνημεία UNESCO, αλλά και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, ποια άλλα είδη θεματικού τουρισμού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στις 50 χώρες πόλεις του κόσμου. Στις 100 πόλεις. Είναι γαστρο... Συγγνώμη για τη διόρθωση, στις 100 πόλεις και έχετε την 25η θέση. Μια πάρα πολύ υψηλή κατάταξη. Μπορεί να έχουν γίνει 100, εγώ θυμάμαι σε μία ενημέρωση από το επίσημο site, ήταν 59 για να είμαι ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει 100, δεν έχει σημασία. 100 στις χιλιάδες πόλεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά, πολύ σημαντική διάκριση. Και αναδείξαμε λοιπόν το πρόγραμμα των νηστιών, ή αν θέλετε τη διατροφική αξία της νηστείας, με δύο διάσημους σεφ εμπάσεντορ της πόλης, τον Ευαγγέλου και τον Τσανανά. Και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, που έχουμε τύχει καλή αγαθή να έχουμε έναν πολύ σύγχρονο σεβασμιότατο δεσπότη, παραγιώτατο το λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τον Φιλόθεο, ο οποίος, τι κάναμε μαζί με τον Παναγιώτατο. Για πρώτη φορά διαθέσαμε ένα ειδικό έντυπο σε όλα τα ξενοδοχεία, έτσι ώστε οι επισκέπτες της πόλης να μπαίνουν μέσω ενός QR σε έναν ιστότοπο, από όπου μπορούν να πληροφορούνται στα ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και σερβικά, τι μπορεί κάποιος, πού μπορεί να πάει αυτές τις μέρες, τι μπορεί να δει. Και επιπλέον ξεκινήσαμε και μία καμπάνια με τίτλο Easter in Θεσσαλονίκη, που βέβαια δεν στοχεύαμε να πετύχουμε θεαματικά πράγματα, αν και έχουμε, σύμφωνα με την καταγραφή της Ένωσης Ξενοδόχων, μία αύξηση ευνίδια προσέλευσης τη Μεγάλη Εβδομάδα, περίπου 12% από τη συνηθισμένη, κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαλε και, όπως μας λένε και ήδη, και τα σποτ τα οποία διοχετεύθηκαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις πρωτεύουσες των χωρών των Βαλκανικών και ομόθρησκων λαών, κάτι το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την πόλη. Και μάλιστα μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Μητρόπολη σε συνεργασία με τον Δήμο, η συνάντηση πολλών επιταφείων στην πλατεία Αριστοτέλους, μέσα σε μια κατανεκτική ατμόσφαιρα, όπου ήταν, για να μην υπερβάλλω, χιλιάδες, εκατοντάδες οι ξένοι οι οποίοι προσήλθαν κατόπιν παρότρινσης των ξενοδέχων αλλά και ειδικού σποτ που κυκλοφορούσαμε στην πόλη, για να δουν αυτή είναι ακριβώς την εκδήλωση που πέρα της θρησκευτικότητας αποτελούσε και ένα μοναδικό θέμα. Διότι θυμίζω ότι το σύγχρονο πνεύμα και η σύγχρονη αντίληψη του τουρισμού λέει: όταν θα γυρίσει κάποιος πίσω στην πόλη του ή στη χώρα του, δεν θα πρέπει να λέει τι είδε
ας πούμε από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή... Αλλά τι έζησε. Άρα είναι experience όλο αυτό. Την εμπειρία, ακριβώς. Προσπαθούμε να τον βάλουμε μέσα στην εμπειρία του Πάσχα και όχι μόνο. Η επίσημη βέβαια καμπάνια, διότι όλο αυτό το καιρό έχουμε καταγράψει ένα τεράστιο οπτικο-ακουστικό υλικό, θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2024, διότι πρέπει να το πούμε ότι του χρόνου το Πάσχα των Καθολικών, άρα και των Διαμαρτυρωμένων, και το Πάσχα των Ορθοδόξων συμπίπτουν ημερολογιακά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη ως τόπο προορισμού και για το Πάσχα. Αυτό βέβαια σε μια λογική ενίσχυσης του προσκυνηματικού τουρισμού που είναι μία από τις πολλές προσπάθειες τις οποίες προσπαθούμε να ξεδιπλώσουμε. Όπως για παράδειγμα, εγώ την άλλη εβδομάδα ή μάλλον από Δευτέρα αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται και μάλιστα είστε από τους λίγους, τους πρώτους που τα ακούτε, εμείς θα βγάλουμε, ξεκινάμε την καμπάνια ή ξεκινάμε αν θέλετε όλο τον αγώνα και όλη την προσπάθεια για τα Χριστούγεννα. Τόσο θέλουμε νωρίς. Να εκμεταλλευτούμε, ναι, για να μην σας πω ότι μέσα στις γιορτές της Μεγάλης Εβδομάδος ήμουνα σε διάφορα ραντεβού και επαφές προκειμένου να δούμε για το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τον μήνα Δεκέμβριο να προσελκύσουμε και λίγο από τον Ιανουάριο, να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες, όχι μόνο από το εσωτερικό, κυρίως από το εξωτερικό, και να έρθουν να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία των Χριστουγέννων, όπου θα συμπεριλαμβάνει πέραν του εορταστικού διακόσμου που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χριστουγεννιάτικου κλίματος και μία σειρά από δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο λέμε εμπειρία. Κύριε Γάκη, από ποιες χώρες έρχονται στην Θεσσαλονίκη και σε ποιες χώρες θα θέλατε να απευθυνθείτε περισσότερο, αν δεν τις έχετε Κοιτάξτε, ήδη. Καταρχήν η Θεσσαλονίκη, όπως αντιλαμβάνεστε και για να είμαστε ειλικρινείς, ανήκει στην περιφέρεια της τουριστικής ανάπτυξης. Δεν είναι δηλαδή όπως ας πούμε η Αθήνα κτλ. Αλλά προσπαθούμε όμως, και δεν έχουμε, το λέω αυτό γιατί, διότι δεν έχουμε τα ίδια δρομολόγια ή τις ίδιες συνδέσεις που έχει η Αθήνα. Και είναι πολύ λογικό, γιατί το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο με τρομερές εγκαταστάσεις, είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δεν εθελοτυφλούμε ούτε ζητούμε παράλογα πράγματα. Στοχεύουμε κυρίως στις χώρες με τις οποίες είμαστε συνδεδεμένοι, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, τα τελευταία χρόνια Αρμενία, Τσεχία, Πολωνία. Αυξάνονται πάρα πολύ οι απευθείας συνδέσεις, Γεωργία και από τη μια, αλλά και από την άλλη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και νέες συνδέσεις με άλλες χώρες, έτσι ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε όσο περισσότερο την σύνδεση της πόλης μας με άλλες πόλεις του εξωτερικού. Μία... Για παράδειγμα, στοχεύουμε πάρα πολύ την Ιβερική Χερσόνησο, που δυστυχώς οι συνδέσεις που έχουμε είναι πολύ μικρές, πολύ περιορισμένες και συνήθως στην ζώνη του καλοκαιριού. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε κίνητρα τουριστικά για να προσελκύουμε κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο, στο και με τη λογική του City Breaks κτλ. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και εύχομαι όλα να πάνε καλά, γιατί όπως βλέπουμε και πρακτικά η Θεσσαλονίκη είναι ένας 12-μήνος προορισμός και έχει όλα αυτά τα φόντα για να γίνει και στο μέλλον. Με την βοήθεια και τη συμμετοχή όλων νομίζω ότι μπορούμε πολλά να πετύχουμε μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.